εγώ αύριο πάω να κάνω τη δουλειά. Ήρθε ο Άσου. Όχι από μοναξιά. Τι ήταν ακόμα. Με το κίτρινο είναι. Το αρχαιολογικό μουσείο στείνεται. Θα κάνουμε τα σχέση τους. Χαιρετάει, Σουζάννα, σε χαιρετάει. Χαιρετάει. Και πάντα κάτι που μανούσαν. Πότε να έβγαινε στο λουλούδι. Πότε είχε σταγόνες από τις βρύσες από πατρίδες του. Πότε να έβγαινε στο βοτάνι. Και πότε λίγο χώμα από την αριζόνη. Στο μεταξύ μπήκε ο Αύγουστος, ο πιο ωραίος Αύγουστος του αιώνα. Μια νύχτα το παιδί ρώτησε με φωνή που έσταζε νοσταλγία. «Αχ, πέστε μου αγαπημένα μου πουλιά, βγαίνουν ακόμη χιλιάδες στα λεπόνια στα μπουστάνια της πατρίδας μου. Τα σταφύλια λάμπουσαν και χρυπάρει κάτω από τον καρτοίδα και οι χωρικοί τα μαζεύουν τραγουδώντας. Είναι σαν να τους ακούω, σαν να τους βλέπω». Σήμερα που έχει πανσέλιο,
Ανέβα στα φτερά μας. Το σκεφτόμαστε εδώ και καιρό. Να σε ταξιδέψουμε στην πατρίδα σου τη Μικρά Ασία. Φεγγάρι θα μας συντροφεύει και εμείς θα περπατήσουμε στο πιο όμορφο δρόμο. Εκεί που το όνειρο ζει μόνο για το όνειρο. Thank you.
Είσαι σωστός μου σταυρός, ήλιος φεγγάρια στα βουνά. Ήταν η πλάση μια ομορφιά. Όλα για μένα, όλα για σένα, όλα για μας, όλα για σας. Δείξε στο γη, στο αγγελί, δώσ' της αγάπη θα πάρει η ζωή. Thank you.